μόλις είδαμε την παράσταση «Ο Κροκόδηλος», βασισμένη σε ένα διήγημα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλου. Στο θέατρο Πόρτα και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με την Μαρία Μοσχούρη και τον Ορέστη Σταυρόπουλο με αφορμή το έργο αλλά και όχι μόνο. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία και για τον χρόνο σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία και την υποστήριξη. Τι είναι αυτό που κάνει επίκαιρο ένα έργο που είναι γραμμένο το 1865, αρκετά παλιότερα, και μάλιστα ένα κείμενο του Ντοστογεύσκη, το οποίο είναι από τα λιγότερο γνωστά του. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Κοίταξε, ξεκινάω, συνάδελφε. Ναι, βέβαια. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και μπήκαμε στη διαδικασία να βρούμε ένα κείμενο για να κάνουμε εδώ στο Θέατρο Πόρτα, μετά από συζήτηση που είχαμε με τον Θωμά Ντομοσχόπουλο, είπαμε ότι θα μας ενδιέφερε κάτι το οποίο θα είναι της ρωσικής λογοτεχνίας ιδανικά. Δηλαδή δεν πηγαίναμε σε θεατρικό έτσι κι αλλιώς, θέλαμε κάτι της ρωσικής λογοτεχνίας. Η αλήθεια είναι ότι μια συμπάθεια στον Ντοστογεύσκη την είχαμε από όταν ήμασταν στη σχολή. Και κάπως βρέθηκε αυτό το κείμενο που το βρήκαμε μαζί με τον Θωμά. Και όταν το πρώτο διαβάσαμε, εντυπωσιαστήκαμε. Γιατί δεν πιστεύαμε ότι είναι Ντοστογεύσκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κείμενο εκείνη την εποχή είναι στην πρώιμη φάση του Ντοστογεύσκη, ναι, και στην πολύ πολιτική του φάση. Δηλαδή είναι λίγο πριν συνωμοτήσει έναντι στον Τζάρο που το στείλανε στη Σιβηρία στο εκτελεστικό απόσπασμα και τελικά τελευταία στιγμή του δόθηκε χάρη, ας πούμε, ναι, και μετά το όριξε τον χριστιανισμό. Αλλά εκείνη η φάση του είναι αυτή, οπότε το κείμενο αυτό μας συντρίγκαρε πάρα πολύ, γιατί πέρα από το πολιτικό κομμάτι που ασκεί μια πολύ έντονη κριτική στην αστική τάξη, στην οικονομική ανάπτυξη, έχει. Δηλαδή το μότο του έργου είναι οικονομικός παράγων πάνω απ' όλα, ας πούμε. Το οποίο μια ολόκληρη αστική τάξη σε κατάσταση ξεπεσμού, είναι η αλήθεια, παρελάβνει, ας πούμε, και λέει αυτό το μότο όλοι. Και ο πρώτος που το λέει είναι αυτός ο οποίος τρώγεται από τον Κροκόδηλο. Δηλαδή μέσα από τον Κροκόδηλο λέει ο οικονομικός παράγων πάνω απ' όλα. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο μας κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον σε αυτό το κείμενο είναι ότι στην πραγματικότητα είναι και μια δοκιμή στο ύφος γραφής του Ντοστογεύσκη, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν γράφει με το κλασικό του ύφος. Υπάρχουν σημεία αναφοράς που είναι ντοστογευστικά, αν μπορούμε να τα πούμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σημεία που θυμίζουν Γκόγκολ, θυμίζουν θέατρο του παραλόγου, προϊονίζουν τον Κάφκα. Δηλαδή έχει και κάτι σκοτεινό και κάτι παράλογο και κάτι σουρεάλ, αλλά απ' την άλλη είναι και πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο συγγραφέα να δοκιμάζεται με το ύφος γραφής. Και μάλιστα το παρατάει και ατέλειωτο το έργο. λέει αυτά είχα να πω για το περιστατικό και δεν συνεχίζει. Και αυτό μας συντρίγκαρε πάρα πολύ και εμάς και τα παιδιά στη διαδικασία της δημιουργίας. Και είναι και κάτι το οποίο μάλιστα σε κάποιες σημειώσεις του μετά από χρόνια, σε κάποια ημερολόγια που γράφει, λέει ξαναδιάβασα πάλι τον Κροκόδηλο. Ωραίο κείμενο αυτό, κάποια στιγμή να το ολοκληρώσω. Και δεν το ολοκληρώνει ποτέ. Πεθαίνει και το παρατάει έτσι, ας πούμε. Είναι ανολοκλήρωτο, δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι ανολοκλήρωτο. Είναι, ναι, τελειωμένο πρόχειρα. Ναι. Έβαλε ένα πολύ γρήγορο τέλος, ίσα να το τελειώσει. Ναι. Για να το εκδώσει, βασικά. Ναι, ναι. Για να το εκδώσει την εφημερίδα. Είχαν μια εφημερίδα με τον αδελφό του και για να βγάλει, ας πούμε, ένα πρώτο τεύχος, ας πούμε, το τελείωσε έτσι. Και μάλιστα έχει κάνει και όλες, δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό να το πούμε. Αυτό το disclaimer που έχει κάνει στην αρχή, που λέει ότι το κείμενο αυτό δεν το έχει γράψει αυτός, το έχει γράψει κάποιος άγνωστος και τους το στείλανε στην εφημερίδα και εμείς το εκδίδουμε. Ναι, οπότε υπάρχει και ένα μικρό ξεστρίβιο ότι είναι ή δεν είναι Ντοστογεύσκη το κείμενο. Πόσο έχει το αρχικό κείμενο έχει διασκευαστεί και αν ναι, πόσο. Καλά, συμπλήρωσέ με κιόλας γιατί ήσασταν στο. Πώς το λένε, στη βάση αυτής της διασκευής. Ναι, έχει κοπεί πολύ μεγάλο κομμάτι του. Γιατί είναι ένα κείμενο που επειδή είναι λογοτεχνία έχει και πολύ μπλα μπλα, ρε παιδί μου, που κάπως τελικά δεν ήταν χρήσιμα σκηνικά όλα αυτά. Και μετά κάπως, ξέρεις, μέσα από τις πρόβες ουσιαστικά και εμείς αρχίζαμε να κεντράρουμε όλοι μαζί στο κεντρικό θέμα που κάπως αναδύθηκε ότι είναι τα λεφτά. Και ξέρεις, μετά σιγά σιγά, επειδή αυτό δεν έφτασε σύντομα
το τελικό του στάδιο. Δηλαδή, βδομάδα τη βδομάδα κατηβάζαμε, κατηβγάζαμε, βάζαμε λέξεις, βγάζαμε παραγράφους, προσθέταμε. Πολύ έπαιξε μέχρι τελευταία στιγμή αυτή η διαδικασία. Ήταν πολύ ζωντανό μέχρι το τέλος. Και κάπως όταν όλοι μαζί κεντράραμε ότι ξέρεις τι αυτό λέει τελικά το κείμενο, νομίζω ότι κατέληξε και η διασκευή στο τελικό της σημείο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Ναι, ότι στην πραγματικότητα η διασκευή ήταν μέσα από ένα πλαίσιο των πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε θεατρικό κείμενο. Ήταν θεατρική προσαρμογή. Μια θεατρική απόδοση στην πραγματικότητα, ναι. Η αλλαγή, ας πούμε, ουσιαστικά ναι. του κειμένου. Και στην πραγματικότητα τα κομμάτια που δεν είναι ότι προσθέθηκαν μεγάλα κομμάτια, δικά μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, πολύ λίγα είναι αυτά που έχουν προσθεθεί και κάποια ίσως για να εξυγχρονίσουν λίγο τον λόγο ή ξέρεις, βρίσκαμε παρομοιώσεις σε σημεία, ας πούμε, που έλεγε κάτι, λέγαμε α. Αυτό, δηλαδή, ο Μάρξ δεν υπήρχε τότε. Υπάρχει ένας αντίστοιχος φιλόσοφος πολιτικός της εποχής. Δεν τον ξέρει κανείς. Που δεν τον ξέρει κανείς, αλλά είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, μπήκαμε στη διαδικασία και ψάξαμε να βρούμε ποιος είναι αυτός. Ήταν, ας πούμε, κάποιος προπομπός του Μάρξ. Κατάλαβες. Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ή εφημερίδες, ας πούμε, οι οποίες το κέντρο τους ήταν ίδιο. Δηλαδή, το ένα ήταν, ας πούμε, ο κροκόδηλος φαγώθηκε και όλοι οι σεφ της υψηλής κοινωνίας. Και το άλλο ήταν μια εφημερίδα, ας πούμε, η οποία είχε ένα ύφος συντηρητισμού και μια φιλοευρωπαϊκής τάσης, αλλά με συντηρητική σκοπιά. Τις οποίες τις προσαρμόσαμε σε κάτι που είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, ίσως. Αλλά αυτό δεν είναι ότι βάλαμε εμείς κομμάτια, ας πούμε. Πιο πολύ κόψαμε και είναι αυτό που είπε η Μαρία. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε οργανικό για, πάνω, για τη σκηνή, βασικά. Ναι. Υπάρχει στο έργο μια διάχυτη αίσθηση του παραλόγου. Έχουμε μια κεντρική συνθήκη. Ένας άνθρωπος, ο Ιβάν Ματβέιτς, βρίσκεται στην κοιλιά ενός κροκόδηλου, ζωντανός όμως. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά. Αυτό είναι το λιγότερο παράλογο, γιατί οι αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω του, της συζύγου, των φίλων, των συναδέλφων, είναι αυτές που ουσιαστικά δίνουν τον τόνο του παράλογου. Είναι έτσι? Ναι, είναι ακριβώς αυτό που μας έλεγαν οι σκηνοθέτες μας. Δηλαδή, είναι σαν να τις κόπιαρες. Το παράλογο δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτός τρώγεται και ζει μέσα από την κοιλιά του κροκόδηλου. Έχει να κάνει με το πώς τελικά αντιμετωπίζεται το γεγονός αυτό από όλους τους υπόλοιπους. Φορέας της κοινή λογικής δεν είναι ο άνθρωπος που τρώγεται από τον κροκόδηλο, αλλά ο φίλος του, πραγματικός πρωταγωνιστής του έργου, ο αυτός που αφηγείται την ιστορία, ο Σεμιόν Σεμιόνιτς, ο άνθρωπος που είναι πιο κοντά στο μέσο νου, ας πούμε. Ο οποίος για μένα, και συμπλήρωσε ό,τι θέλεις, είναι κάπως και φορέας αυτού του κομματιού, κάπως του ανθρωπισμού. Δηλαδή είναι σαν να λέει, παιδιά, ρισκάρουμε να πεθάνει, γιατί όλοι κάτι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό. Απ' τη μία, λοιπόν, σε ζυγαριά είναι, ξέρεις, η ζωή ενός ανθρώπου, απ' την άλλη τι έχει ο καθένας να κερδίσει μέσω αυτού. Οπότε αυτό είναι το ένα, και το άλλο για το παράλογο είναι αυτή η αίσθηση της διαμεσολάβησης, ότι συνεχώς τα πράγματα τα κρίνουν μέσα από ένα πρίσμα που εν προκειμένου συνήθως είναι τα λεφτά, δηλαδή το αν θα μείνει στην υπηρεσία, με τι όρους, όλα αυτά που ανακύπτουν σαν θέματα στο έργο. Κάθε φορά, επειδή έχουν αυτό το κεντρικό θέμα, τα λεφτά, πρώτα απ' όλα, πάνε λίγο δίπλα από την κανονικότητα που κάποιος αντιλαμβάνεται. Όχι κανονικότητα, είναι. Ξέρεις, αυτό που ο καθένας αντιλαμβάνεται σαν ότι, παιδιά, πρέπει να σώσουμε τον άνθρωπο. Μοιάζει και με την κανονικότητα. Ναι. Σε αυτό. Είναι φορτισμένη η λέξη. Αν μπορώ εγώ κάτι να συμπληρώσω, είναι ότι εξ αρχής, από όταν μπήκαμε στη δικασία με τον Δημήτρη να δουλέψουμε το κείμενο, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να παραμείνει λογικός μέσα σε ένα παράλογο σύμπαν. Αυτό ήταν το κέντρο μας. Και μετά λέγαμε, τι είναι αυτό που κάνει παράλογο αυτό το σύμπαν, η αντιδράση των αλουνών. Μα πρώτα απ' όλα είναι η αντίδραση αυτού που τον τρώει ο κροκόδηλος. Ο οποίος ξαφνικά βλέπει τη μεγάλη ευκαιρία να λάμψει, ας πούμε, και να γίνει μέσα από τα σπλάχνα του θηρίου, να γίνει κάποιος. Και εκεί λέμε, όπα, να το πρώτο παράδοξο. Δηλαδή, πραγματικά και ο Ντοστογεύσκη από τη γραφή του το περνάει. Ότι τον έφαγε και αυτός έζησε. Τελείωσε. Δεν ασχολείται παραπάνω. Το γράφει σε 5 σελίδες και δεν ασχολείται παραπάνω. Όλο το υπόλοιπο διήγημα είναι πώς θα τον κάνουμε και το κεφάλαιο του κροκοδίλου και δεν μπορούμε να τον πουλήσουμε. Και αυτό. Και έχει αξία ο κροκόδηλος. Και τώρα διπλασιάστηκε η αξία. Και ο άλλος μέσα λέει, όχι, δεν θέλω να βγω. Βολεύτηκα εδώ. Το οποίο ξέρεις, με έναν τρόπο είναι και κάτι το οποίο συμβαίνει και στην εποχή μας. Δηλαδή, να γίνουμε κάποιοι μέσα από την αυτοθυσία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ, νομίζω, to the point. Και αυτό είναι ακόμα πιο παράλογο. Δηλαδή, ξέρεις. Πολύ καλά λέει η Μαρία, υπάρχει η ηθική αξία της ανθρώπινης ζωής που τελικά βλέπεις ότι το 1865, ας πούμε, κάποιος δεν σκέφτεται αυτό. Λέει, δεν είναι η ανώτερη αξία αυτή τη στιγμή, είναι ο οικονομικός παράγων. Το οποίο αρχίζει και δημιουργεί και κάτι σκοτεινό.
Είναι κάτι σκοτεινό και ξέρεις, είναι κάτι το οποίο νομίζω υπάρχει και στα κείμενα τα οποία γενικά έχουν μέσα ένα ζώο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η σχέση με την κτηνόδη φύση του ανθρώπου. Εννοώ και στον Κάφκα στη Μεταμόρφωση και στον Ιωνέσκο με τον Ρινό καιρό. Και εδώ υπάρχει μια σχέση με ένα. Τι είναι αυτό το κτίνος, τι είναι αυτό το κτίνος που καταναλώνει και τι είναι αυτό τελικά, το ζώο είναι το πρόβλημα, η φύση είναι το πρόβλημα ή είναι κάτι άλλο, κατάλαβες πώς το, δεν ξέρω αν ανοίγω μου πολύ. Μου έλεγε ένας φίλος τώρα απ' έξω ότι θεωρεί ότι εδώ κάπως σε αυτή την παράσταση ανοίχτηκαν και ψυχαναλυτικά κομμάτια, που κάπως είναι κάτι που εμείς δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά έχει να κάνει πολύ με αυτό, με τη μήτρα, με την επιστροφή στη φύση, ξέρεις, ότι αυτός επιστρέφει κάπου και λέει εδώ είμαι καλά, ξέρεις, κάπως έχει κι άλλες αναγνώσεις μάλλον που δεν τις έχεις φανταστεί. Αυτό που μου έρχονταν στο μυαλό βλέποντας το έργο είναι ότι παρότι τα social media έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές δεκαετίες μετά την συγγραφή του έργου, για ένα σύγχρονο θεατή η στάση του Ιβάν Ματβέιτς και το πώς αυτή η αυτοθυσία που λέμε και το ότι βρίσκει την ευκαιρία να γίνει γνωστός, να αρπάξει τη διασημότητα, τη στιγμή, ας πούμε, μοιάζει πολύ με το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς, ο σύγχρονος άνθρωπος, στα social media. Είναι τραβηγμένη η αναλογία, πιστεύετε, έχει κάποια βάση? Τώρα, να πω τη γνώμη μου. Ναι. Ναι, γιατί αυτή είναι η δημιουργία. Νομίζω πως ναι, έχει πολύ βάση αυτό που λες. Δεν αποτυπώνεται στο έργο καθαρά. Γιατί ξέρεις, για να μην έχει αυτό το τόσο επίκαιρο, το επικαιροποιημένο μάλλον, ότι το όλα. Επικαιρικό. Ναι, ναι. Επικαιρικό, μπράβο, συγγνώμη, αυτή είναι η λέξη. Επικαιρικό στοιχείο. Αλλά είναι αυτό ότι έχω την ευκαιρία μου πάρα πολύ εύκολα να είμαι κάποιος. Και επειδή συγκεκριμένα αυτός ο άνθρωπος επικαλείται και όλες αυτές τις μεγάλες ιδέες, κάπως εγώ σκέφτομαι και όλο αυτό το πόσο της μόδας είναι η κοινωνική ευαισθησία. Mm. Πόσο πωλείται ότι εγώ είμαι ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα, με το άλλο, με όλα τα θέματα αυτά που είναι τώρα. Ότι να βρέθηκα σε μια ευάλωτη θέση ή σε μια πρωτότυπη θέση ή σε μια δεινή θέση, ξέρεις, όλα αυτά όπως μπορούμε να τα μεταφράσουμε, και είναι η στιγμή μου να είμαι κάποιος, ό,τι και να είμαι. Αυτό που λέγανε. Έχω βήμα. Ναι, έχω βήμα και μπορώ εύκολα να είμαι αυτός. Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό μόνο μία φράση μικρή, αν γίνεται, ότι έχει σημασία πάρα πολύ, και η αλήθεια είναι ότι δεν επιλέξαμε επίτηδες, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έχουμε βάλει να γίνεται ένα live streaming από εκεί, κατάλαβες. Επιλέξαμε ακριβώς για αυτό το στοιχείο της επικαιρικότητας που είπαμε, ότι δεν θέλαμε να το πάμε εκεί. Παρ' όλα αυτά η αναφορά είναι σαφής για μένα. Υπάρχει πάρα πολύ έντονο και είναι εντυπωσιακό επίσης που το έχει γράψει αυτό το 1865. Είναι σαν να λέει, τώρα από εδώ μέσα εγώ απέκτησα ταυτότητα και θα έχω followers. Και είναι, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που το συζητάγαμε μαζί όταν δοκιμάζαμε τη σκηνή και λέγαμε, αυτός τι είναι τελικά, είναι πολιτικός φιλόσοφος, είναι θρησκευτικός ηγέτης. Και στην πραγματικότητα λέγαμε ότι το πιο κοντινό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι influencers, αυτοί που κάνουν, ή αυτοί που κάνουν YouTube channel, ξέρεις, που έχουν ακόλουθους, που τους υποστηρίζουν φανατικά ή τους βρίζουν φανατικά και εξαπλώνονται σε όλα τα πεδία, δικάζουν μέσω του διαδικτύου και λες, μπορεί να μην έχει δράση, ξέρεις. Στον δρόμο, στην καθημερινή ζωή, ναι, ναι. Η δράση του είναι η εικόνα του. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, πως κάποιος κατασκευάζει μια εικόνα για να βγει μετά, κατάλαβες, και να το παίξει αυτό. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Και έχει και, συγγνώμη, πολύ μικρό, και έχει και μια σημασία αυτή η τυχαιότητα. Ότι γιατί είσαι διάσημος, επειδή τυχαία μου συνέβη ένα ατύχημα, ή επειδή έχω κόκκινα μαλλιά, ή επειδή ξέρεις. Ένα τελείως ευκαιριακό πράγμα. Ναι, ξέρεις, κάτι που δεν έχει. Και ξαφνικά γίνεται κάποιος. Και λες, αν είναι δυνατόν, μέσα από μια βλακεία, ας πούμε, πραγματικά. Έγινες κάποιος και έχεις δημόσιο λόγο και άλλοι το υποστηρίζουν. Και γίνεται ένα πράγμα σαν πανηγύρι. Δηλαδή, μέσα στο βιβλίο το περιγράφει πραγματικά έτσι. Από ένα σημείο και μετά γίνεται χαμός, ας πούμε. Sold out, πάνε όλοι να δουν αυτόν που μιλάει τις φιλοσοφίες μέσα στον κροκόδηλο. Λες και είναι στην πραγματική ζωή έξω. Ξέρεις, και αυτό το ανέφερε κάποια στιγμή. Συγγνώμη, Μαράκη. Το ανέφερε κάποια στιγμή. Έλεγε ότι. Έλεγε ο Ντοστογεύσκη ότι υπάρχει ένα σημείο αναφοράς που λέει ότι αυτό είναι μια κριτική. Απέναντι σε κάποιον ο οποίος ήταν κλεισμένος στο σπίτι του και έγραφε για την κοινωνία. Ναι, ναι. Και λέει, πώς μπορείς κουτέ να έχεις άποψη για την κοινωνία όταν δεν ζεις στην κοινωνία και είσαι κλεισμένος κάπου μέσα. Το οποίο υπάρχει και αυτή η αντίφαση. Βέβαια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι επίκαιρο. Κατάλαβες. Πολλοί είμαστε σε ένα φαντασματικό κόσμο και όχι στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Και έχουμε άποψη γι' αυτόν. Ισχύει 100%, ναι. Αποτελεί παράσταση και ένα σχόλιο ενάντια στην πρόοδο και τον εξυγχρονισμό. Είναι εντυπωσιακό ότι συνεχίζει η Ευρώπη και στο κείμενο κιόλας να είναι το άπιαστο όνειρο για τους υπανάπτυκτους
Ανατολίτες, για μας εδώ για τους Βαλκάνιους. Και καταλήγει όλη αυτή η συζήτηση για την πρόοδο και τον εξυγχρονισμό να είναι ενάντια και κόντρα και στην ίδια την κοινωνία πολλές φορές. Και αυτό στο έργο είναι πολύ, πολύ έντονο. Πάλι εγώ ξεκινήσω. Έλα, ξεκινήσω, δεν έχω πρόβλημα. Δύο σκέλη σκέφτομαι εγώ σε σχέση με αυτό που λες. Το ένα είναι, ακόμα και σήμερα, και για εκείνη την εποχή, και για εκείνη την εποχή μάλλον, δεν ξέρω, δεν έχουμε ζήσει, αλλά από τα κείμενα που διαβάζουμε, τι είναι η Ευρώπη, τι σημαίνει πραγματικά η Ευρώπη και ποια είναι η εικόνα που πλάθει ο καθένας για την Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια εικόνα μιας πλασματικής Ευρώπης, που ίσως είναι μια ουτοπία, είναι συνδυατός κόσμος, δεν ξέρω, ή ο κόσμος των ιδεών, ή ο κόσμος του χρήματος, ο κόσμος της απόλυτης ελευθερίας, των δικαιωμάτων, δεν ξέρω τι. Και στην πραγματικότητα, όπου και αν βρεθεί σε διαφορετικά μέρη στην Ευρώπη, ακόμα και αν δεν είσαι στην Ευρώπη, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτό. Είναι μια εικόνα που έχουμε κατασκευάσει. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Η ενότητα, δεν ξέρω τι. Το ένα είναι αυτό, το οποίο ξέρεις από τότε υπάρχει και ακόμα και τώρα υπάρχει. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση μας με την Ευρώπη εμάς, ποια είναι η σχέση των Ρώσων με την Ευρώπη, ή ποια ήταν πριν από 5 χρόνια. Ακόμα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Σήμερα. Έτσι. Και μάλιστα όταν υπήρξε μια φάση που η Ρωσία ήταν πάρα πολύ κοντά στην Ευρώπη. Και εκείνη την εποχή ήταν κοντά ακόμα και ο Τσάρος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ιδέες που ερχόντουσαν και ήταν μια αντίφαση. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί στην αυλή και οι φιλοσοφικές ιδέες, οι πολιτικές ιδέες που ήταν ενάντια στον Τσάρο. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι πολύ πρισματικό το θέμα. Σε σχέση με την πρόοδο τώρα, και θα ολοκληρώσω. Σε σχέση με την πρόοδο, νομίζω ότι αυτό υπάρχει και στο κείμενο, αλλά υπάρχει και τώρα. Ξέρεις κάτι, η πρόοδος, το πρώτο πράγμα που σημαίνει πρόοδος, σημαίνει οικονομική πρόοδος, πρώτα απ' όλα. Η πρόοδος, οι υπόλοιποι, τύπου πρόοδου, ναι, έπονται. Δηλαδή, είτε αυτό είναι τα δικαιώματα, είναι τα πολιτικά δικαιώματα, είναι τα έμφυλα δικαιώματα. Δηλαδή, η μορφή της πρόοδου στα υπόλοιπα ακολουθεί την οικονομική. Πρώτα πρέπει να έρθει η οικονομική πρόοδος. Να εγκαθιδρυθεί ένα οικονομικό σύστημα και από εκεί και πέρα, εντάξει, πάρτε και μερικές ελευθερίες. Μπορεί να ακούγεται περίεργο έτσι όπως το λέω, αλλά στην πραγματικότητα αυτό λέει και το κείμενο. Δηλαδή, ακόμα και ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι βολεμένος χρόνια και τέτοια, γυρνάει και του λέει: Βέβαια, εσύ προοδευτική, όλα τέτοια θέλετε να κάνετε. Αυτός είναι συντηρητικός. Αλλά σε σχέση με τι, κατάλαβες τι λέω. Σε σχέση με τα χρήματα, είναι πάρα πολύ προοδευτικός. Λέει: Εδώ μπαίνει ο οικονομικός παράγοντας στην εξίσωση, κύριε. Εδώ υπάρχει περιουσία, τι μου λέτε. Άρα, η πρόοδος είναι από ποια σκοπιά τη βλέπεις. Γιατί αν το θέμα είναι οικονομική πρόοδος με κάθε κόστος, τότε ναι, αυτή η παράσταση είναι απέναντι σε αυτό, νομίζω. Ή τέλος πάντων η πρόθεσή μας, κάπως με έναν τρόπο. Σειρά σας, κυρία. Όχι. Το μόνο που θα πρόσθετα είναι ότι έχει στο τέλος αυτή τη φράση που λέει ότι είναι θυλαστικό και το λυπήθηκαν γιατί αυτό κάνουν στην Ευρώπη. Που είναι τρομερή φράση γραμμένη τότε. Γιατί ξέρεις, εγώ πάντα σκέφτομαι, μπορεί να είναι και αυτό τραβηγμένο, αλλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι με τις σφραγίδες και τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πνίγονται τόσοι άνθρωποι στο Αιγαίο. Έτσι και γίνονται τα pushbacks και όλα αυτά που ξέρουμε ότι συμβαίνουν όντως. Και εκεί τα συμφέροντά μας είναι πάνω από τις ζωές των ανθρώπων, ξεκάθαρα. Και το ξέρουμε όλοι και ζούμε πάνω σε αυτό το έγκλημα, ας πούμε, κάθε μέρα τις ζωές μας. Οπότε, ξέρεις, είναι πολύ, πώς το λένε, αστείο να λες αυτό, ότι κοίτα να δεις το καημένο το θυλαστικό, όπως λέει η Ευρώπη σήμερα. Είστε από τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο. Πώς είναι αλήθεια να κάνεις θέατρο στην Ελλάδα σήμερα, και ενώ είναι προφανή, αλλά και θέλω να μας τα πείτε, τα αρνητικά, ας πούμε, σκεφτόμουν ότι η κοινωνική πραγματικότητα και η οικονομική της Ελλάδας, απ' την άλλη, είναι και μια ιδιαίτερη συνθήκη που μπορεί να είναι και μοναδική για δημιουργία. Να δίνει αφορμές, δηλαδή, για πράγματα τα οποία αλλού δεν θα μπορούσες εύκολα να το κάνεις. Κοίτα να δεις, αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αν είναι μοναδική ή όχι, γιατί είναι η μόνη. Ναι, θα πω εγώ. Θα σε πεις εσύ πρώτος και να συμπληρώσω, μου άρεσε. Ναι. Εγώ αυτό που σκέφτομαι σε σχέση με αυτό που λες είναι το εξής. Είναι ότι στην πραγματικότητα, ναι, υπάρχει κάτι ιδεατό του πώς συναντιέται μια ομάδα, το πώς δημιουργεί, το πώς
έχεις μια τρέλα για την τέχνη ή ένα πάθος να δημιουργήσεις. Η αλήθεια είναι ότι okay, και αυτό νομίζω έχει γίνει κατανοητό εδώ και πολλά χρόνια, πέρσι ήταν και πάρα πολύ έντονο, ότι ξέρεις κάτι, η τέχνη στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ απαξιωμένη. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και νομίζω το καταλαβαίνουμε καθημερινά, είτε είσαι νέος, αν πιάσεις και πολλά χρόνια στον χώρο, το ζεις και στο μεδούλι σου πάρα πολύ έντονα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τυράκι εδώ, υπάρχει μια φάκα. Δηλαδή το εντάξει μωρέ, δεν πειράζει και να πεινάσετε, κάντε και λίγο τέτοιο, τα καλλιτέχνες είστε, είναι και το τυράκι αυτό που το ξέρεις ότι φλερτάρει λίγο και με το χόμπι, ότι ξέρεις κάτι. Εντάξει μωρέ, αφού την αγαπάς την τέχνη, θα το κάνεις για την τέχνη. Και λες, μισό λεπτό, είναι ένα επάγγελμα, κατάλαβες τι λέω. Okay, απαιτεί ένα ψυχικό κόπο, για τους τοπιούς απαιτεί και ένα μεγάλο σωματικό κόπο, απαιτεί μια διαδικασία, απαιτεί μια συνέπεια και για να είσαι δημιουργικός, sorry, δεν μπορείς να είσαι δημιουργικός όταν είσαι σε 5 δουλειές μέσα σε μία μέρα για να μπορέσεις να ζήσεις. Πώς μπορείς να είσαι δημιουργικός, γιατί είσαι και εδώ, τρέχεις να προλάβεις, σε παίρνει τηλέφωνο, να πας και στο άλλο και αρχίζει ένα πράγμα που λες, κάπου το balance, κατάλαβες, η ισορροπία αρχίζει και χάνεται και λες ότι, okay, στην πραγματικότητα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της απαξίωσης ενός κλάδου εργασίας, το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι λες ότι, okay, για να υπάρξουμε όμως, μόνο συναδελφικά και συμμετοχικά μπορούμε να υπάρξουμε και με μια κατανόηση και με μια αλληλεγγύη, αν μπορώ να το πω. Κατάλαβες τι λέω, αν μπορεί να υπάρξει με έναν τρόπο. Δηλαδή ότι, ξέρεις, έχει γίνει και λίγο αποκούμπι στο χώρο αυτό, ότι ο μόνος λόγος που μπορείς να λείψεις από την πρόβα είναι αν έχεις άλλη δουλειά. Ή ο μόνος λόγος που μπορείς να λείψεις από το γύρισμα είναι γιατί έχεις πρόβα. Δηλαδή ότι είναι, ξέρεις, 24 συνέχεια δουλειά. Ο μόνος λόγος που δικαιολογείται να λείπεις από μια δουλειά είναι να έχεις μια άλλη δουλειά και μετά μια άλλη δουλειά. Και λες, ξέρεις κάτι, πού υπάρχει. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να παράξει τέχνη, πώς μπορεί να προβληματιστεί πάνω στα κείμενα, πώς μπορεί να. Γιατί εδώ πέρα ζητάμε από τους ανθρώπους. Συγγνώμη που ανοίγω πολύ το. Γιατί ζητάμε από τους ανθρώπους και εμείς, σαν σκηνοθέτες και στους συντελεστές μας και οι ηθοποιοί, να καταθέσουν την ψυχή τους, να προβληματιστούν πάνω στο υλικό και να φέρουν ένα κομμάτι του εαυτού τους. Ξέρεις, αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και όταν ο άλλος είναι μοιρασμένος, έχει αφήσει ένα χέρι στο γύρισμα, ένα πόδι στο άλλο. Πώς του ζητάς αυτού του ανθρώπου να φέρει να καταθέσει. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ενώ δεν ξέρω αν απάντησε στην ερώτησή σου, αλλά εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι. Και αυτό το πράγμα είναι και αποθαρρυντικό πάρα πολύ για νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι αλήθεια, ενώ το καταλαβαίνω. Σου λέει άντε τώρα. Όχι γιατί δεν το αγαπάει. Γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλη πίεση, κριτική διαδικασία. Μετά γυρνάς και λες για να παίρνεις πόσα. Κατάλαβες τι λέω. Και ενώ, δεν ξέρω. Νομίζω. Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Βασικά, ναι, ήταν. Κάπως αυτά που είπε ο Ρέσης ήταν πολύ σωστά και κεντρασμένα και κάπως τα πιάσαν όλα. Λυπάμαι, αλλά κάπως ο οικονομικός παράγονος. Για να ξαναγυρίσουμε και στο. Όχι, αλλά επειδή είπες αυτό ρωτώντας το τέλος, μόνο και μόνο, ενώ πραγματικά συμφωνώ με όλα, αλλά αν κάτι θα πρόσθετα είναι αυτό ότι, ρε παιδί μου, είπες αυτό στο τέλος ότι μήπως τελικά είναι και μια μοναδική συνθήκη δημιουργίας, γιατί έχει όλες αυτές τις δυσκολίες και μας έλεγε μια δασκάλα μας, η Ράνια Οικονομίδου, που είναι μεγαλύτερη αρκετά σε ηλικία πια, ότι εσείς είστε πραγματικοί που έκανε τη νέα σκηνή με τον Βιατζή, με τον Καταλήφο, ξέρεις, σπουδαίοι άνθρωποι. Και μας έλεγε, ότι είχαμε δασκάλα, ότι εσείς είστε πραγματικοί καλλιτέχνες, γιατί εμείς τότε πληρωνόμασταν καλά. Κάναμε όλη μέρα τέχνη, αλλά τα είχαμε λιμένα τα υπόλοιπα. Ενώ εσείς δεν τα έχετε λιμένα, είπε η Ράνια. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε ενώ τι τέχνη θα παραγόταν αν τα πράγματα ήταν πιο καλά. Αλλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και οι άνθρωποι που. Τώρα κάνουμε αυτή την τέχνη, γιατί έχουμε αυτές τις δυσκολίες, ρε παιδί μου. Αλλά και οι άνθρωποι που τα έχουν λυμένα, δεν πάνε να πει ότι. Και ωραίες παραγωγές έχουν και οι άνθρωποι. Οπότε, ναι, θα ήταν καλό να μην αντιμετωπιζόμασταν σαν χομπίστες, γιατί δεν είμαστε. Και επειδή ένα παραπάνω, επειδή αυτή τη δουλειά την κάνεις επειδή την αγαπάς. Είμαστε και πολύ αφοσιωμένοι οι 9 στους 10 σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οπότε θα πρέπει να πληρωνόμασταν καλά. Αυτό που θέλω να πω εγώ συμπληρωματικά, συγγνώμη, είναι ότι το μόνο που μπορώ να καταλάβω, είναι ένα στοιχείο έμπνευσης. Δηλαδή, ξέρεις, ναι, αυτή η βία της καθημερινής ζωής, ας πούμε, που τη βλέπεις, λες, ωραία, θα πάω να κάνω μια παράσταση για μια βία. Ενώ, ρε παιδί μου, αυτό νομίζω ότι είναι πεδίο έμπνευσης. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για τους συντελεστές της παράστασης, για το πού μπορεί κάποιος να τη δει. Ναι, η παράσταση είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο θέατρο Πόρτα. Η ηθοποιή της παράστασης είναι η Μαρία Μουσχούρη, ο Λάμπρος ο Γραμματικός, ο Αντώνης ο Χρήστου και η Ερατό ο Μανδαλενάκη, μια ομάδα έτσι, νέων ηθοποιών. Με όρεξη και έρωτα. Εγώ είμαι 9 χρόνια ηθοποιός. Ναι. Είναι σχεδόν αστείο πια.
Και τη σκηνοθεσία την έχω κάνει εγώ μαζί με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, τον αδελφό μου. Τα κουστούμια τα έχει κάνει η Όλγα Ευαγγελίδου. Τα φώτα τα έχει κάνει ο Νίκος Βλασόπουλος. Τη μουσική και τον σχεδιασμό του ήχου τον έχει κάνει ο Δήμος Βρίζας. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου. Και το υπέροχο σκηνικό το έχει κάνει η κυρία Ελένη Ανοπούλου. Και τις φωτογραφίες τις έχει κάνει ο Κάρολο Γιάρεκ. Και τα γραφιστικά και το σχεδιασμό της αφίσας τα έχει κάνει ο Γιάννης Αποσκήτης, που είχαμε συνεργαστεί πέρσι στην πειραματική. Νομίζω δεν άφησα κάποιον απ' έξω. Νομίζω τους είπες όλους, ναι. Αυτά, πάμε. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9, μέχρι... Μέχρι το Πάσχα, μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα, Κυριακή του Βαΐων, μέχρι τότε. Κυριακή δεν παίζουμε. Ναι, εννοώ εκείνη την περίοδο, τώρα... Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.